Γεια χαρά σε όλους, αυτό είναι ένα βίντεο στο οποίο θα μάθετε 20 πράγματα για μένα τα οποία δεν γνωρίζετε. Βέβαια θα μου πείτε ποιος είσαι εσύ ρε φίλε που θα κάτσουμε να μάθουμε 20 πράγματα για σένα. Ωραία, εντάξει, δεν κάνω το βίντεο λοιπόν. Γεια σας! Αυτό εδώ δεν είναι μόνιμο, έτσι, έχω κόπει στο ξύρισμα. Το διευκρινίζω, αλλά έπρεπε να ανεβάσω βίντεο σήμερα, οπότε... Στην 20η θέση έχουμε την καραντίνα, όπου δεν την πάλεψα ιδιαίτερα, καθότι μένω μόνος μου. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι έμαθα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα. Όπως για παράδειγμα, έμαθα το ράψιμο. Το οποίο με δυσκολεύει λίγο, γιατί πρέπει να περάσω την κλωστή μέσα από τη βελόνα, που είναι κάπως δύσκολη διαδικασία, αλλά σιγά σιγά μαθαίνω. Επίσης, έμαθα να φτιάχνω σπιτικές πίτσες. Παιδιά, είναι σπεσιαλιτέ μου, δεν το συζητάω. Όποιος έχει έρθει και έχει δοκιμάσει πίτσα, έχει τρελαθεί. Και επίσης έχω μάθει να φτιάχνω και γλυκό κορμό σοκολάτας. Γενικά θα μπορούσαμε να μάθουμε και πολλά ακόμη πράγματα στην καραντίνα. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάποια άλλη καραντίνα από εδώ και πέρα. Στη 19η θέση είναι ότι είμαι δημιουργικός. Γενικά μου αρέσει όταν έχω μία ιδέα να τη σημειώνω και μου αρέσει να καινοτομώ σε πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι αν δεν καινοτομήσει κάποιος, δεν μπορεί να πετύχει επαγγελματικά. Στη 18η θέση είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιώ ακόμη Windows 10, όπως και περισσότεροι άλλωστε, αλλά και Microsoft Word 2003. Ναι, μάλιστα, αν μου στείλετε ένα DOCX, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω converter για να το τρέξω για έκδοση Word 2003. Είναι τρομερό, έτσι. Πραγματικά, με βολεύει το user interface του Word του 2003 και πιστεύω ότι όταν δουλεύει κάτι και είναι όλα ok, δεν το πειράζουμε. Στη 17η θέση το γεγονός ότι παίζω games από 5 ετών. Τότε ο πατέρας μου είχε μπει στο σπίτι και έφερε έναν Amstrad 628. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Ήταν ήδη λίγο παλιός για την εποχή του, οπότε 2 χρόνια μετά έφερε στο σπίτι μια Amiga 500. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας μου έλεγε θα παίζεις μέχρι μισή ώρα την ημέρα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ ελαστικός. Όταν όμως ο πατέρας μου έλειπε για δουλειά, εγώ έπαιζα πολύ περισσότερο από μισή ώρα. Απλά όταν τον άκουγα ότι ερχότανε, κάλυπτα τον υπολογιστή μου με το κάλυμά του ακριβώς όπως τον είχε αφήσει και δεν καταλάβαινε κάτι. Και ήταν κοινό μυστικό με τη μητέρα μου. Όταν όμως μεγάλωσα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, γιατί όταν πήγα γυμνάσιο και λύκειο, εκεί η μητέρα μου ήταν αυτή που δεν ήθελε να παίζω, εγώ ήθελα να παίζω. Ο πατέρας μου γενικώς δεν είχε πρόβλημα. Καλά πήγε αυτό πάντως, γιατί όπως ήταν αναμενόμενο ασχολήθηκα με τα video games. Στη 16η θέση το πώς δημιουργήθηκε το GameWorld.gr. Το 2005 είχα κατοχυρώσει το domain gamesradio.gr. Ήταν το πρώτο online ραδιόφωνο σε ακροαματικότητα στην Ελλάδα τότε και στεγαζόταν στα Bits & Bytes Ακαδημίας. Το 2007 κατοχύρωσα το GameWorld.gr. Πώς έγινε η κατοχύρωση? Λοιπόν, ο Νίκος Βασιλάκος τότε κατοχύρωνε domains. Ξέρετε, ο πρόεδρος Ελλήνων Χρηστών Ιντερνετ. Είχα ζητήσει λοιπόν από τον Νίκο Βασιλάκο να κατοχυρώσει το gamer.gr, το οποίο έλυγε γιατί κάποιος προηγουμένως το είχε αφήσει να λήξει. Οπότε περίμενα 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του να γίνει η κατοχύρωση. Οπότε ο Νίκος Βασιλάκος πήγαινε, χτύπαγε το domain για αγορά, περίμενα εγώ. Και εκείνη τη μέρα έμπαινα φαντάρος. Είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε, νομίζω, όλοι σας. Οπότε την ημέρα που έμπαινα φαντάρος, ήμουνα με τον Νίκο Βασιλάκο στο τηλέφωνο να μου λέει στην αρχή ότι το domain gamer.gr δεν μπορώ να στο κατοχυρώσω, μάλλον μπορεί να το έχει πάρει κάποιος άλλος. Εγώ πραγματικά είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Και με πήρε τηλέφωνο 3-4 ώρες μετά και μου είπε: Μάνο, τα καταφέραμε. Κατοχυρώσαμε το domain. Οπότε το ότι υπάρχει το gamer.gr σήμερα το οφείλουμε όλοι στον Νίκο Βασιλάκο. Easter egg, έτσι. Στη 15η θέση είναι το γεγονός ότι έχω χάσει το λογαριασμό μου και στο Facebook και στο Instagram. Πολύ απλά γιατί μου έριξε ένα πολύ ωραίο ban η Meta. Το λογαριασμό μου στο Facebook μου τον μπανάρανε το 2019 και στο Instagram το Δεκέμβριο του 2021. Και για τις δύο περιπτώσεις, το Meta δεν αιτιολόγησε το ban που μου έριξε και φυσικά εγώ θα προχωρήσω σε μήνυση, κάτι που θα αναλύσω περισσότερο σε μελλοντικό μου βίντεο εδώ στο YouTube. Όσοι άλλοι έχετε χάσει λογαριασμό, μπορείτε να μου στείλετε email, θα δώσω link στην περιγραφή ή να με βρείτε πολύ απλά στο LinkedIn. Ετοιμάζουμε λοιπόν μία μαζική μήνυση προς την Meta, πολύ απλά για το θέμα της εξαπάτησης και ειδικά όσοι είχαμε επαγγελματικό λογαριασμό και έχουμε εξοδέψει χιλιάδες ευρώ στο να κάνουμε διαφήμιση, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Γενικά η Meta είναι για μένα η χειρότερη εταιρεία στον κόσμο. Στη 14η θέση είναι το γεγονός ότι ξεκίνησε ραδιόφωνο το 2003 τον Νοέμβριο, ένα μήνα μετά από μένα είχε ξεκινήσει ο Τσουβέλλας τον Δεκέμβριο. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη του εκπομπή. Εγώ ήμουνα Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στην πρώτη μου εκπομπή και ο Τσουβέλλας ήταν 12 με 5 τα ξημερώματα. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να κάνω εκπομπή μέχρι τόσο αργά. Είχα κάτσει μαζί του 1-2 φορές, είναι η αλήθεια. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 3, έτσι να του κάνω παρέα. Είχε πολύ πλάκα τότε, Champions 89,2, μετά έγινε Sport Time και η εκπομπή, η πρώτη που έκανα στο ραδιόφωνο, λεγόταν Στον Πάγκο και ασχολούνταν καθαρά
με τα manager games ή και με αθλητικά games γενικότερα. Εκείνη την εποχή ήταν της μόδας πολύ το Championship Manager που μετά έγινε Football Manager. Το 2009 μετά πήγαμε στον Σέντρα και εκεί η εκπομπή μετονομάστηκε σε Users και πλέον αφορούσε όλα τα games. Στη 13η θέση το γεγονός ότι ακούω rock, βρετανική pop και Latin μουσική. Κυρίως ξένη μουσική όμως. Έχω όλα τα CD των Oasis, αγαπημένο μου συγκρότημα, τα τρία πρώτα και σε βινίλια κιόλας τα έχω, το Ace of Base, ιστορικό βινίλιο, όπως επίσης και δεκάδες ακόμη CD και Latin ακούω περισσότερο τα τελευταία χρόνια γιατί χορεύω και Latin εδώ και 5 χρόνια. Στο Rockwave Festival είχα δει τους Oasis live, χωρίς τον Noel δυστυχώς. Κάποια στιγμή θα ήθελα να δω και μια Latin συναυλία live, για παράδειγμα με Romeo Santos και Prince Royce, έτσι. Θα ήταν μια ωραία συναυλία, θα κάνω ένα ωραίο πρόγραμμα. Στη 12η θέση, αν είχα μια μαγική ικανότητα, θα ήθελα να μπορώ να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο και να διορθώσω κάποιο παρελθοντικό λάθος μου. Butterfly effect, έτσι. Καταρχήν πιστεύω ότι στα προσωπικά ό,τι ήταν να γίνει έγινε, δεν χρειάζεται καμία διόρθωση λάθος. Εκεί όταν γίνεται κάτι, γίνεται για κάποιο λόγο. Αλλά θα διόρθωνα κάποια άλλα λάθη που έχω κάνει, έτσι απλά και μόνο από την περιέργεια να δω τι θα είχε συμβεί. Πείτε μου κι εσείς αν είχατε μια μαγική ικανότητα, τι θα θέλατε να μπορούσατε να κάνετε. Στην 11η θέση, το τι games παίζω. Παίζω κυρίως single player games, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, και πιστεύω ότι παίζουμε multiplayer games κυρίως όταν είμαστε σε νεαρή ηλικία. Γιατί χρειάζεται μια διαδικασία να μαζέψεις τους φίλους σου, να συνεννοηθείς για να παίξεις κάποιο online FPS ή κάποιο MMORPG. Ενώ όταν μεγαλώνουμε, έχουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα, έχουμε και πολλές υποχρεώσεις. Οπότε εκεί προτιμάμε τα single player games γιατί μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ένα load και save όποτε θέλουμε. Αν φτάσετε μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, πείτε μας και εσείς στα σχόλια κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ξέρουν οι άλλοι για εσάς, που μπορούν να είναι ιδιαίτερα περίεργα, συνηθισμένα. Γενικά, γράψτε λίγα πράγματα για εσάς, έτσι για να γνωριστούμε. Στη 10η θέση, δεν μου αρέσει η αρνητική δημοσιότητα και δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω με τρόλς. Κάποιος ο οποίος μπαίνει online με ένα ψεύτικο προφίλ και ειρωνεύεται ή βρίζει χωρίς λόγο, είναι κοινό το οποίο δεν μου ταιριάζει και δεν γουστάρω καθόλου και θα έχει την απάντηση που το αξίζει. Σαφώς όμως μου αρέσει η αρνητική κριτική, αρκεί να έχει επιχειρήματα, γιατί με βοηθάει να βελτιωθώ σε πάρα πολλούς τομείς. Στην 9η θέση, το γεγονός ότι κοιμάμαι πάντοτε χωρίς μαξιλάρι, αν θυμάμαι καλά, από 18 ετών. Αυτό κυρίως για να ισιώσει η πλάτη, γιατί λόγω του υπολογιστή καταλαβαίνετε ότι σκύβω. Οπότε έρχομαι και το εσωσκελίζω κάπως και νομίζω ότι πολύ καλά κάνω. Αν θέλετε κι εσείς να κοιμηθείτε χωρίς μαξιλάρι, είναι κάτι το οποίο συνηθίζεις νομίζω σε κάνα μήνα το πολύ. Στην 8η θέση, το γεγονός ότι βγαίνω 2 φορές την εβδομάδα. Βγαίνω πάντοτε Σάββατο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω μέσα Σάββατο, και μετά επιλέγω να βγω είτε Παρασκευή είτε Κυριακή. Αν βγω μία φορά την εβδομάδα ή καμία, πράγμα σχεδόν αδύνατο, θεωρώ ότι εκεί θα μου τη βαρέσει πάρα πολύ γιατί κάθομαι όλη τη μέρα στο PC και θέλω να βγω έξω να ξεσκάσω. Αν απ' την άλλη όμως βγω 3 φορές την εβδομάδα, εκεί θα πάνε πολλές δουλειές πίσω. Οπότε 2 είναι μια χαρά. Στην 7η θέση, το γεγονός ότι ξενυχτάω δουλεύοντας. Μπορεί να κοιμηθώ 3 και 4 ώρα το πρωί, απλά γιατί πρέπει να μοντάρω ή έχει τύχει να κοιμηθώ και ξημερώματα. Έχω ένα πρόγραμμα, στο Gamer το ανεβάζουμε βίντεο κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Κάποιες φορές μπορούμε να το κάνουμε και μόνο Κυριακή, θα δούμε. Εδώ στο προσωπικό μου κανάλι κάθε Σάββατο, οπότε πρέπει να ανεβαίνουν νέα βίντεο, άρα δεν μπορώ να αφήσω τη δουλειά να πάει πίσω. Επίσης έχω διάφορα projects, έχω ραδιόφωνο στο Supersport FM, είμαι και στον Αλφα Κύπρο αυτή την περίοδο. Είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν, συν της άλλης και στο Gamer.gr πρέπει να ανεβάζω άρθρα ή και εγώ γράφω reviews κάποιες φορές. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ξενύχτη είναι τι πιο σύνηθες να συμβεί. Στην 6η θέση, το γεγονός ότι είμαι αυθόρμητος. Αυτό που σκέφτομαι, αυτό θα πω εκείνη την ώρα και πολλές φορές βάζω έτσι και λίγο χιούμορ απρόβλεπτο και μου αρέσουν και τα λογοπαίγνια πάνω στο χιούμορ. Κάποιες φορές όμως μπορεί να μην πω 100% αυτό που σκέφτομαι και το φιλτράρω καμιά φορά. Αυτό συμβαίνει όταν αρχίζεις και μεγαλώνεις, κάπως φιλτράρεις τη σκέψη σου, γιατί φοβάσαι το πώς θα το εκλάβει ο άλλος. Στην 5η θέση, το γεγονός ότι έχω λίγους φίλους με τους οποίους κάνω κολλητή παρέα. Μπορεί κάποιοι να νομίζετε ότι εμείς που κάνουμε YouTube, ότι έχουμε εκατοντάδες φίλους και βγαίνουμε συνέχεια, μας καλούν από το ένα πάρτι στο άλλο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι το να δέσεις σαν χαρακτήρας με κάποιο άλλο άτομο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Οπότε στη δική μου περίπτωση τυχαίνει να προκύπτει το λίγοι φίλοι και καλοί. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ λίγοι, αλλά το θεωρώ ότι είναι λίγοι, ρε παιδί μου. Είναι κάτι ανάμεσα σε μονοψήφιο και διψήφιο.
υποψήφιο. Αλήθεια είναι ότι για να ταιριάξει με κάποιον θα πρέπει να πηγαίνει για παράδειγμα στα ίδια μέρη. Γιατί αν κάποιο πηγαίνει μόνο σε nightclub με δυνατή μουσική, θα είναι κάπως δύσκολο να κάνουμε παρέα, γιατί προτιμώ να πηγαίνω σε μπαρ ή ακόμη καλύτερα beach bar ή beach cafe με πιο χαλαρή μουσική. Αν κάποιο ακούει μόνο ελληνικά, είναι πάλι δύσκολο να κάνουμε παρέα, γιατί εγώ ακούω κατά 90% ξένα. Στην τέταρτη θέση, το γεγονός ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα φύγω από την Αθήνα. Νόμιζα ότι θα γεννηθώ και ότι θα μεγαλώσω, θα γεράσω και θα πεθάνω στην Αθήνα. Τελικά όμως βλέπετε πώς τα φέρουν τα πράγματα. Η ελλαδική οικονομία και το γεγονός ότι μου έγινε μια πολύ καλή πρόταση εδώ στην Κύπρο, αλλά και για λόγους φορολογίας που μας είχαν τσακίσει, αν θέλετε, και φυσικά για αυτή την εκνευριστική κίνηση που έχει η Αθήνα, που θέλεις μια μισή ώρα να πας από τα νότια προάστια που έμενα στα βόρεια, για παράδειγμα, και μια μισή να γυρίσεις. Λοιπόν, είναι ορισμένοι από τους λόγους που με ανάγκασαν να φύγω και να έρθω εδώ στην Κύπρο. Και νομίζω ότι έκανα μια πολύ καλή επιλογή, γιατί η Κύπρος τα συνδυάζει όλα. Από αυτό κρατήστε ένα πράγμα. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα φέρνει ζωή. Στην τρίτη θέση είναι το γεγονός ότι είμαι πολύ τελειομανής σαν χαρακτήρας. Στα επαγγελματικά μου θέλω όλα να είναι τέλεια, κρατάω σημειώσεις με όλα τα πράγματα που έχω να κάνω. Έχω ατζέντα στο κινητό, έχω ατζέντα σε ένα μίνι καβαλέτο. Αυτό εδώ είναι, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ, το γεμίζω με σημειώσεις. Και ένα πολύ καλό πρόγραμμα για οργάνωση στο κινητό σας είναι το Business Calendar. Το βίντεο δεν είναι χορηγούμενο, σας το λέω, απλά το χρησιμοποιώ εγώ και το προτιμώ από το Google Calendar, γιατί έχει πολύ καλύτερο user interface, δηλαδή συνδέεται με το Google Calendar. Είναι ό,τι καλύτερο για να βάζετε υπενθύμηση για όσα πράγματα έχετε να κάνετε. Και επειδή ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα μαζί και κάνω πολλές δουλειές μαζί, πάμε και στο νούμερο 2. Στη δεύτερη θέση έχουμε τις δουλειές που έχω κάνει. Δεν θα το πιστέψετε, έχω κάνει 18 δουλειές και έπρεπε να τις σημειώσω για να τις θυμηθώ όλες. Συγκεκριμένα έχω δουλέψει τα εξής: δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, υπεύθυνος γραφείου τύπου, project manager, game designer, quality assurance tester, social media manager, τηλεοπτικός παρουσιαστής, youtuber, εντάξει. Marketing manager, community manager, προπονητής, ηθοποιός, manager σε Airbnb, καθηγητής, εισηγητής σεμιναρίων, υπεύθυνος μεταφράσεων στην ταινία Metal Gear Solid Φιλάνθρωπη για την ακρίβεια, και ένα καλοκαίρι στα 18 μου βοηθούσα τον θείο μου για ένα μήνα που έβαζε κουφώματα. Έχει μια πολύ γνωστή εταιρεία. Να κάνουμε και διαφήμιση, η εταιρεία λέγεται Μεταλλικές Κατασκευές και είναι στο ελληνικό. Και είναι η κορυφαία στο είδος της. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τις δουλειές που έκανα γούσταρα και τις έκανα. Δηλαδή υπάρχουν δουλειές τις οποίες δεν θα μπορούσα να κάνω με τίποτα. Εντάξει, προφανώς όταν βοηθούσε το θείο μου στην οικοδομή, αυτό δεν πήγε και τόσο καλά. Αλλά ναι, μου αρέσει η δημοσιογραφία, μου αρέσει το YouTube, μου αρέσει να κάνω ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Είναι πράγματα τα οποία με γεμίζουν. Είναι πράγματα τα οποία γουστάρω, τα αγαπάω. Και πάνω απ' όλα, όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να την αγαπάς για να γίνεις καλός σε αυτή και για να είναι και η δουλειά ταυτόχρονα και ευχαρίστηση και όχι αγκαρία. Βέβαια, σας το λέει κάποιος ο οποίος γράφει reviews για video games, έτσι είναι λίγο αστείο. Και στην πρώτη θέση είναι το γεγονός ότι έχω κάνει εγχείρηση στη μύτη, τόσο στο διάφραγμα όσο και πλαστική. Λοιπόν, αυτή η μύτη δεν ήταν η μύτη με την οποία γεννήθηκα. Δεν υπήρχε και πολύ μεγάλη διαφορά πάντως. Η πλαστική ήταν πολύ μικρή, μην φανταστείτε κανένα τέρας. Λοιπόν, δεν ανέπνεα καθόλου καλά από το διάφραγμα, ήταν τραγική κατάσταση, οπότε γύρω στα 28, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν είχα απολυθεί από το στρατό. Επέλεξα να κάνω εγχείρηση στο διάφραγμα, το οποίο ήταν τελείως στραβό. Πραγματικά χαίρομαι, γιατί από τότε ήταν που ξεκίνησα να αναπνέω σαν άνθρωπος. Θυμάμαι ότι τα βράδια πριν κάνω την εγχείρηση, επί χρόνια ανέπνεα από το στόμα. Ήταν πολύ ενοχλητικό, είχα στραβό κόκαλο. Πήγα στο Σκούρα, εντάξει, κάνω και free διαφήμιση. Θεωρώ τον καλύτερο ριλά. Έχει εγχειρήσει και πάρα πολλούς γνωστούς. Είναι ίσως ο πιο top, ο πιο elite ο ριλά. Δεν θυμάμαι ποιος μου τον είχε προτείνει. Ή μου είχε έρθει η επιφώτιση μια μέρα και τον έψαξε στο Google, κάποιος μου τον είπε. Πάντως είχα γλιτώσει από του χάρου τα δόντια, γιατί η εγχείρηση στο διάφραγμα είναι η πιο δύσκολη από όλες. Δηλαδή, όταν πήγαινα στρατό, πρόκειτο να με χειρουργήσει κάποιος στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος μετά έμαθα ότι είχε πετσοκόψει κόσμο. Πριν πάω στο Σκούρα, είχα πάει σε έναν πλαστικό, ο οποίος μου είχε πει: έλα, μωρέ, δεν έχεις πρόβλημα με το διάφραγμα, απλά θα σου ανοίξω λίγο τα λουθούνια και θα αναπνέεις. Τραγικό έτσι, ενώ είχα πάει σε τόσο σωριλά και μου είχαν πει ότι όντως έχεις στραβό διάφραγμα. Οπότε πήγα στο Σκούρα, το χειρουργείο κράτησε 3,5 ώρες. Οι γονείς μου, θυμάμαι εκείνη τη μέρα, περίμεναν να παίξω αγχωμένη και η τότε κοπέλα μου, πρώην μου, εν πάση περιπτώσει. Και ήταν μαζί μου μετά και όταν βγήκα από το χειρουργείο και στο κρεβάτι και τα λοιπά, μέχρι να συνέλθω. Μια-δύο μέρες μετά είχα βγάλει τα ταμπονάκια, αν θυμάμαι καλά. Ήταν τεχνολογία μετά τις γάζες, την πρόλαβα. Και επί της ευκαιρίας είπα και στον Οριλά: κάνα και μια πλαστική, ρε αδερφέ. Μου λέει: δεν θα την κάνω για γαλλική τη μητούλα, θα την κάνω να ταιριάζει. Οπότε μου την τρίμαρε λίγο όσο χρειαζότανε. Σημασία έχει πάντως ότι άλλαξε η ζωή μου, γιατί μπόρεσε επιτέλους να αναπνέω πραγματικά και να το ευχαριστιέμαι
και καθαρίζει και πιο εύκολα η μύτη σε περίπτωση που συναχωθείς, ας πούμε. Βέβαια, για πολλά χρόνια έπρεπε να βάζω φυσιολογικό ρο, είναι ένα θέμα αυτό. Όπως επίσης μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους που απέκτησα και αλλεργίες, αλλά τις αλλεργίες τις θεράπευσα. Σημασία έχει ότι αναπνέω μια χαρά, οπότε αυτό ήταν το κύριο και πιο σημαντικό πράγμα πιστεύω που έχω κάνει στη ζωή μου από πλευράς ιατρικής. Και δεν είχα και κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Δηλαδή ήταν το μόνο, ας το πούμε, πρόβλημα το οποίο διόρθωσα. Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Αυτά ήταν λοιπόν τα 20 πράγματα τα οποία δεν ξέρατε για μένα. Μπορείτε και εσείς να μας πείτε διάφορα πράγματα για εσάς κάτω στα σχόλια και να κάνετε subscribe. Και να κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι αν είστε καινούργοι, καθώς θα έρθουν πολύ περισσότερα βίντεο. Ανεβάζω βίντεο είτε από πολιτική, είτε από video games που παίζω, είτε από reviews για ταινίες, έτσι, τις οποίες θέλω να βλέπετε περισσότερο. Λοιπόν, αυτά από μένα, παιδιά. Τα λέμε. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και να είστε όλοι καλά. Τα κοινά ονόματα και στις οδούς και σε ορισμένες περιοχές. Καταρχήν, για τις οδούς δεν περίμενα να το συναντήσω αυτό, αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κοινά. Όπως για παράδειγμα, έχουμε οδό Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολεως.